Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, ενεργήσει. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Mad for Fashion εδώ με Πάνο Καντάρη και Γεωργία Κουτσοκώστα στην παρέα σας. Τι κάνετε βρε παιδιά, πώς είστε? Georgia.ko, Πάνος Καντάρης στο Instagram. Ελπίζουμε να είστε όλοι πάρα πολύ καλά, να είστε πάρα πολύ χαρούμενοι, πάρα πολύ ευδιάθετοι. Δίνω το λόγο στην Τζο, γιατί έχει να μας πει διάφορα για τη σημερινή ημέρα, κυρίως για τα Mad Video Music Awards 2023. Μεγάλη βραδιά η απόψινή, γιατί παιδιά απόψε το βράδυ στις 9 το βράδυ θα μεταδοθούν σε αποκλειστική τηλεοπτική μετάδοση τα Mad Video Music Awards 2023 από τη ΔΕΗ στο Μέγα. Οπότε συντονιζόμαστε όλοι για να απολαύσουμε αυτή τη μεγάλη βραδιά, τη μεγαλύτερη μουσική γιορτή της χώρας, με βραβεύσεις καλλιτεχνών, iconic acts, backstage στιγμιότυπα και κάποιες συνεργασίες που θα μείνουν στην καρδιά μας forever. Είχα τις προάλλες και μια συζήτηση με ένα παιδί που μου είπε: «Δεν με κάλεσες στα Mad VMA». Λέω: «Πού να ξέρω ότι θέλεις?» Μου λέει: «Μα όλα τα τραγούδια του καλοκαιριού βγαίνουν από τα VMA». Λέω: «Έχεις δίκιο, άνθρωπέ μου». Λοιπόν, παρουσίασε ο Θέμης Γεωργαντάς, μαζί του οι super hosts Dat Lily, Fipster, Modern Cinderella, Paris, Βαγγέλης Νάκης και Μιχαήλ Άγγελος Κρητικός. Mad Video Music Awards 2023 από τη ΔΕΗ, Παρασκευή 7 Ιουλίου, απόψε στις 9 το βράδυ στο Μέγα. Ποια συνεργασία ξεχώρισες? Πολύ εύκολο. Τις δύο Έλληνες και τις δύο superstar. Δεν λέω κάτι άλλο. Έλενα Παρίζου, Ελένη Φουρέιρα σήμερα. Έχει να γίνει ο κακός χαμός, παιδιά. Δεν λέω τίποτα άλλο. Θα τα δείτε όλα απόψε στο Μέγκα, στις 9 μήνες συντονισμένοι. Βλέπετε αυτήν εδώ την εκπομπή και βούρια VMA. Πάμε να δούμε όμως τώρα τα hot fashion trends, γιατί σε αυτήν εδώ την εκπομπή ο κόσμος να χαλάσει. Θα σας δίνουμε τις πιο hot τάσεις της σεζόν. Πάμε να δούμε τα παστέλ μας outfit, γιατί παιδιά τα παστέλ επέστρεψαν, είναι εδώ πέρα. Είναι ένα χρώμα που αρμόζει αυτήν εδώ την εποχή. Το λιλάχ καλή ώρα που φοράει εδώ η συνάδελφος. Είναι on trend. Το lime, το φιστίκι Αιγίνης, το aqua, βέβαια. Ναι, και θα δούμε και εμφανίσεις με aqua, νομίζω, στα VMA. Υπέροχα, παιδιά, υπέροχο trend, πάρα πολύ καλοκαιρινό, πάρα πολύ δροσερό, πάρα πολύ ανάλαφρο. Ναι, αυτό είναι ανάλαφρο. Ναι. Είναι ανάλαφρο και ωραίο. Και πολύ effortless για να κάνετε έτσι μια στιλιστική επιλογή η οποία θα ξεχωρίσει. Ναι. Πάμε να ακούσουμε τώρα την αγαπημένη μου. Ναι, πάμε να ακούσουμε Ρουζαλία στον Τεσπετσάκι. Είμαστε ξανά μαζί σας με σχολιασμό από Instagram accounts. Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε στο Mad for Fashion και έχει έρθει η ώρα για το σχολιασμό από Instagram accounts. Βεβαίως. Αλλά δεν ξεχνάτε ποτέ να ακολουθείτε το Mad TV σε Instagram, Facebook, Twitter, TikTok αλλά και στο YouTube κανάλι μας, το Mad TV Greece. Τι ωραία που είναι αυτά τα κουκαλάκια, τι ωραίο που είναι αυτό το φουλάρι που φοράς. Πόσο chic σήμερα, πόσο Margot Robbie, πόσο ταινία Barbie in the making. Τι λες τώρα. Πάμε να δούμε τώρα. Αυτό. Μιας και είπα Margot Robbie. Παιδιά, δεν το είχα δει, αλήθεια σας λέω. Θα πάμε να δούμε το Instagram account. Δεν το είχε δει. Όχι. Θα δούμε και μάλιστα μία από τις εμφανίσεις της Barbie. Στα κόκκινα χαλιά τώρα. Barbie. Για να δούμε, νομίζω, δεν είμαι σίγουρη. Ναι. Τα οποία είναι όλα tribute σε αληθινές Barbie κούκλες που έχουν βγει και ρούχα παλιότερων εποχών, βεβαίως. Δεν είναι τρομερή. Έχω ακούσει από ανθρώπους στο TikTok να λένε ότι ο στυλίστας της δεν ξέρουν τι έχει κάνει, αλλά πάντως έχει κλέψει όλες τις εντυπώσεις. Ότι έχει κάνει το καλύτερο promote για την Barbie, το καλύτερο promote για τη Margot Robbie και τις καλύτερες στιλιστικές επιλογές. Και έρχομαι εγώ εδώ ταπεινά να συμφωνήσω. Και το ασπρόμαυρο φόρεμα που φόρεσε, που ήταν tribute, όπως είπες και εσύ, στην πρώτη Barbie και τα επόμενα outfit. Παιδιά, τι να πω. Να σου πω κάτι. Εγώ για αυτό το λιλά πεθαίνω. Το θέλω όπως είναι. Ναι. Λιλά, ροζ. Ποιο λες, το δεξιά. Αυτό που είναι με το αυτοκίνητο. Ναι, ναι, ναι. Με την ανοιχτή πόρτα αυτοκινήτου. Εντάξει, και επίσης έχει αδυνατήσει ακραία πολύ. Ισχύει. Ίσως για τις ανάγκες του ρόλου. Μάλλον, ναι, ισχύει. Γενικά, εγώ νιώθω ότι έχει κάπως αναβαθμιστεί το στυλ της, κάπως ότι έχει γίνει πιο νεανική, σαν να της ξανάδωσε ζωή η Μπάρμπι. Εντάξει, πήρε τώρα έναν πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια ταινία που θα συζητηθεί πάρα πολύ. Ισχύει. Που έχει συζητηθεί πριν ακόμη κυκλοφορήσει. Οπότε είναι λογικό. Ναι. Υπέροχα. Για πάμε παρακαλώ στο επόμενο. Πάμε στη μία και μοναδική Ανατούνη, που εδώ εμείς είμαστε φαν. που το Νουνί το έχει κάνει περισσότερα ταξίδια από εμάς. Όχι, όντως. Πάρα πολύ ωραίο. Είχε ανεβάσει αυτή τη φωτογραφία. Καλά, ναι, την είδα κι εγώ από το Μονακό. Είχε γράψει sexy mama και τα λοιπά. Παιδιά, φωτιά είναι η κοπέλα. Εμένα δεν είναι από το post που ανέβασε αυτή η αγαπημένη μου φωτογραφία. Είναι μία άλλη που είναι κάπως θολωμένη, λίγο έτσι φώτα, λάμψη, ναι. Μοντεκάρλο, Μονακό. Ό,τι και να φορέσει η Ιωάννα Τούνη το κάνει να φαίνεται ακριβό. Αυτή είναι η άποψή μου. Όσο και αν έχει αυτή την κατακραυγή από πολλούς haters, είναι τρομερή. Δεν τη νοιάζει τίποτα, δεν τη σταματάει τίποτα. Είναι σε άλλο level. Και είμαι σε φάση ό,τι και να δω iconic. Απλά βλέπει το προφίλ της, ό,τι και να ανεβάσει iconic. Και εμένα μου αρέσει πολύ και έχει και πάρα πολύ ωραίο feed. Το πιο ωραίο feed. Ναι, το πιο ωραίο feed και έχει και νομίζω το πιο ωραίο περιεχόμενο. Είναι πάρα πολύ αληθινή. Έδειξε και την κυλίτσα της μετά την εγκυμοσύνη. Έκανε το Instagram VS Reality που σχολιάσαμε εδώ με την Τζο backstage, αυτήν εδώ την εκπομπή. Ναι. Μ' αρέσει που τσαλακώνεται. Μ' αρέσει πολύ. Ναι. Πάμε να δούμε τώρα τη Λίλη. Ήταν και το πώς ήρθε στα VMA, σωστά? Ναι, έκανε την είσοδό της με αυτό το ρούχο. Πολύ ωραίο. Εντάξει, εγώ σαν ρούχο αυτό δεν θα το προτιμούσα και επίσης την είδαμε με πολύ πιο ωραία outfits. Ναι. Ναι, άμα θέλω να είμαι αντικειμενική, εντάξει. Της πηγαίνει, αλλά μέχρι εκεί. Ναι. Είναι ένα φόρεμα γενικά εμπνευσμένο από την Paris Hilton στα Zeros. Που το έχουμε δει, είναι το iconic silver dress της Paris Hilton. Δεν μου αρέσουν τρία πράγματα. Γενικά το χρώμα, αν θέλω να ξεκινήσω από τα θετικά, της πάει πολύ. Ναι. Γενικά μου αρέσει που έχει μπει σε ένα πιο hot era, που έχει αρχίσει και φοράει πολύ πιο feminine και θηλυκά και sexy ρούχα. Συν ένα γι' αυτό full. Τρία πράγματα που δεν μου αρέσουν είναι το παπούτσι. Το θεωρώ πάρα πολύ ψηλό και πάρα πολύ λίγο out of fashion. Η φιάπα πιο πολύ. Σαν παπούτσι είναι ωραίο, πάντα είναι ωραίο ένα ψηλό πέδιλο. Το μαλλί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μακρύ για το μήκος του φορέματος. Δηλαδή δεν μου αρέσει να τελειώνει το μαλλί και που τελειώνει το φόρεμα. Και επίσης ότι αυτό το φόρεμα, όλη η γοητεία του κρύβεται στο ότι δεν είναι στενό και στο ότι είναι ρηχτό. Και αυτό το βλέπω λίγο στενό και δεν μου πολύ αρέσει. Αλλά εντάξει, γενικά μια πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση για μια super host στα VMA, ναι. Εννοείται. Πάμε να ακούσουμε Identity Crisis από Tamta και είμαστε ξανά μαζί σας με το Fashion Icon of the Week που δεν είναι άλλο από τη Jennifer Aniston. Επιστρέψαμε από το break και εδώ είμαστε με το Fashion Icon of the Week που δεν είναι άλλο από τη Jennifer Aniston, την πολύ αγαπημένη μου Jennifer Aniston, που την έχω λατρέψει από όλες τις ταινίες της, όχι μόνο από τα Φιλαράκια, αλλά επίσης τη θεωρώ πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ στυλάτη, πολύ νεανική. Ναι. Δηλαδή όσο χρόνια και να περάσουν μου φαίνεται. Ακόμα και τώρα που έχει μεγαλώσει και έχει επιλέξει να είναι λίγο πιο κυρία εντός εισαγωγικών με το ντύσιμό της, ακόμη και τώρα μου φαίνεται φρέσκια. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχει κάτι διαχρονικό η Jennifer Aniston. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Είναι τρομερή Hollywood star, μια iconic persona με ένα τρομερό στυλ και θα τη δούμε σε τηλεοπτικές εμφανίσεις της. Είμαι σίγουρος ότι θα μας εντυπωσιάσει, δεν έχω καμία αμφιβολία. Θα ξεκινήσουμε με Jimmy Kimmel το 2021, να δούμε τι φόρεσε. Θα συνεχίσουμε και σε άλλες εκπομπές. Παγέτα είναι αυτό. Ναι. Μάλλον. Έτσι έχει μια ιδιαίτερη ευθεία αυτό το φόρεμα. Παγέτα με μαύρο πέδιλο, μου αρέσει που έχει τόσο λεπτό τέτοιο το παιδιλάκι. Ωραίο. Ναι. Απλά εγώ δεν πολύ συμπαθώ την παγέτα. Ναι, γενικά είναι λίγο κάπως ξεπερασμένο, αλλά μου αρέσει το ότι φαίνεται το πόδι της τόσο ωραία, με αυτό το πολύ λεπτεπίλεπτο πέδιλο. Το μαλλί της όπως την έχουμε συνηθίσει, είναι περσόνα, είναι το στυλ της. Πολύ ωραία. Ωραία. Για πάμε στο αγαπημένο μου show ever στην τηλεοπτική ιστορία. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ellen The Generous Show το 2022. Το show της Ellen και του Jimmy Fallon, The Tonight Show, θεωρώ ότι είναι και εγώ οι καλύτερες εκπομπές που έχουν υπάρξει ποτέ τηλεοπτικά. Κοίτα πόσο όμορφη και γλυκιά είναι. Είναι ωραία, πολύ ωραία. Και νομίζω αυτό το χρώμα που έχει κάνει, που έχει φύγει από το ξανθό και έχει πάει προς το μελαχρινό, είναι τέλεια κίνηση για την ηλικία της. Προς το καστανό, τι είπα. Μελαχρινό. Προς το καστανό. Πάρα πολύ ωραία. Για πάμε στο επόμενο. Πάμε να τη δούμε στο Tonight Show του Jimmy Fallon, εννοείται, το 2023. Άλλη συγκλονιστική εκπομπή, όπως είπα και πριν. να δούμε την εμφάνισή της, να δούμε τι επέλεξε, τι φόρεσε. Πιστεύεις ότι έχουν σφίξει αρκετά οι ζέστες? Πάρα πολύ. Σε σημείο που γλαρώνουμε. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Παιδιά, πάρα πολύ ζέστη γενικά. Αφού σκέψω ότι τις προάλλες, πριν από 3 μέρες περίπου, βγήκα στους δρόμους με το αγόρι μου και είπε ότι ο καιρός ήταν σαν τη Σιγκαπούρη. Ήταν όντως έτσι. Ναι. Δηλαδή, όταν μου το είπε, το έκανα, ήταν όντως. Τροπικός καιρός η Αθήνα, έτσι. Τροπικός καιρός, βέβαια. Γιατί τι μας λείπει από τη Σιγκαπούρη? 2-3 ουρανοξύστες. Τρομερή, αγαπημένη μου εμφάνιση μέχρι τώρα. Σικ, απλή, διαχρονική, με το τέλειο μαλλί, τέλεια απόχρωση, τέλειο παιδιλό, τέλειο φόρεμα. Απλά, minimal, σωστά, στο concept 10 στα 10. Πολύ elegant. Πολύ elegant. Πάμε να τη δούμε και στο Good Morning America το 2023. Λοιπόν, στην Αμερική είναι ή θα πω κάτι λάθος. Πες και θα το διορθώσουμε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Το πρωινό σοου, ρε παιδί μου, ναι. Το πρωινό τηλεοπτικό σοου συνήθως είναι ένα. Ναι. Δηλαδή επικρατεί παντού και το παρακολουθούν όλοι. Οπότε ξυπνάνε όλοι από τις 7 το πρωί και με το που ξυπνάνε βάζουν, ας πούμε, τηλεόραση και το συγκεκριμένο σοου. Αυτό πρέπει να είναι. Δεν ξέρω. Μήπως κάνω κάτι λάθος. Εξαιρετική. Το βλέπεις πολύ ότι έχει μεγαλώσει και παρόλα αυτά έχει μια φρεσκάδα τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ sick. Μπράβο. Μ' αρέσει, λοιπόν, πολύ. Σε αυτό το σημείο, παιδιά, πάμε σε ένα σύντομο μουσικό break για να επιστρέψουμε εδώ πέρα με τα beauty tips. Εδώ είμαστε, παιδιά, επιστρέψαμε και έχει έρθει η ώρα για τα beauty tips στο Mad for Fashion με Πάνο Καντάρη και Γεωργία Κουτσοκώστα, και αυτή τη φορά θα σας δείξω ένα tip για να μεγαλώνετε κάπως το βλέμμα σας, κάπως καρτουνίστικα, αλλά έρχεται στο σήμερα και το κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο beauty makeup tip. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω τη Mega Protein μασκάρα, είναι αυτή εδώ από τη Wet n Wild, και τυχαίνει το τσιμπιδάκι βρυδιών που έχω φέρει να είναι ακριβώς το ίδιο χρώμα. Τρομερό. Τρομερό. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι που θα χρησιμοποιήσουμε. Χρειαζόμαστε ένα τσιμπιδάκι φρυδιών και χρειαζόμαστε και την μασκάρα, όμως θέλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις κινήσεις μας. Με το καθρεφτάκι μου, το οποίο γράφει Hello Beautiful. Το βλέπεις? Ωραίο. Λοιπόν, εγώ θα κοιτάζομαι και πάμε να κάνουμε βήμα-βήμα αυτό που θα σας πω, που πιστεύω θα σας αρέσει πολύ. Πανούλη, πες και εσύ άποψη. Λοιπόν, ερχόμαστε φυσικά στις πάνω βλεφαρίδες και τις περνάμε με μάσκαρα, για να έτσι τις κάνουμε να δείχνουν πιο μεγάλες, εννοείται, και πιο πυκνές. Εντάξει, όσες είμαστε ξανθές και έχουμε ξανθιά βλεφαρίδα, κατευθείαν φαίνεται η αλλαγή. Θα σας δείξω τώρα και την διαφορά ανάμεσα στα δύο μάτια. Το αριστερό δεν θα το κάνω, για να καταλάβετε λίγο και το σκοπό αυτού που θέλω να κάνουμε. Νιώθω ότι ξέρω αυτό που θα μας δείξεις. Αφορά τις κάτω βλεφαρίδες. Ναι, με το τσιμπιδάκι. Ναι. Θα τις ενώσεις. Ναι, ναι. Τέλεια. Λοιπόν, βλέπετε τώρα μια αρκετά έντονη διαφορά στις βλεφαρίδες μου, φαντάζομαι. Εγώ είμαι και ξανθιά και δεν φαίνονται οι βλεφαρίδες μου. Λοιπόν, σκουπίζω λίγο το βουρτσάκι μου, γιατί δεν θέλουμε περίσσια ποσότητα από μάσκαρα, και έρχομαι στις κάτω βλεφαρίδες και τις περνάω όπως θα έκανα κανονικά για να βάψω τις βλεφαρίδες μου. Εγώ δεν βάφω ποτέ το κάτω μέρος των βλεφαρίδων, δεν μου αρέσει. Σε μένα τουλάχιστον. Μου φαίνεται ότι τα στρογγυλεύει κάπως τα μάτια. Λοιπόν, έχω βάλει μάσκαρα και έρχομαι τώρα με το τσιμπιδάκι μου και ενώνω κάποιες βλεφαρίδες, κάποιες τριχούλες. Έρχομαι έτσι εδώ. Θέλω να είστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό το βήμα. Δεν θέλει έντονες κινήσεις. Και σίγουρα δεν θέλει να μιλάς ενώ το κάνεις. Πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν έχει βγει τόσο πολύ έντονο, οπότε παίρνω λίγη μάσκαρα και την τοποθετώ πάνω στο τσιμπιδάκι μου. Και έρχομαι εδώ και ενώνω απλά τις τριχούλες. Και τώρα έχουν ξεχωρίσει ανατμήματα οι βλεφαρίδες του κάτω βλεφάρου. Που αυτό δίνει και το πιο cartoon effect που είπες και εσύ. Δίνει το cartoon effect και κάπως μεγαλώνει το βλέμμα. Βλέπετε τη διαφορά. Τώρα που θα κυκλοφορήσει κιόλας πολύ το μακιγιάζ της Barbie, φαντάζομαι ότι αυτό θα το δούμε πολύ. Ναι. Είναι πάρα πολύ εύκολο, αλλά πρέπει όντως να είσαστε αρκετά προσεκτικοί όσο τσιμπάτε έτσι τις βλεφαριδούλες σας. Αυτό ήταν το make-up tip για σήμερα. Νομίζω ότι η διαφορά είναι εμφανής. Εμφανής, όντως. Είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι αυτό που όπως είναι στα καρτούν οι βλεφαρίδες που είναι 3-4 και είναι πολύ ενωμένες και μαζί και δίνει ένα πολύ πιο έντονο βλέμμα. Ότι αυτό το απέδωσες και εσύ εξαιρετικά μπορώ να πω. Είναι και αρκετά καρτουνίστικο, αλλά είναι και αρκετά κολακευτικό και είναι πολύ ωραίο για τη φωτογραφία. Και πολύ είναι ραϊδένιο. Ναι, μου βγάζει αυτό το vibe. Ναι. Υπέροχα, παιδιά. Με αυτά και με αυτά, εμείς φτάσαμε στο τέλος ακόμα μιας εκπομπής. Ήμασταν η Γεωργία Κουτσοκώστα και ο Πάνος Καντάρης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε ένα επόμενο επεισόδιο. Stay in Mad, stay in Fashion. Πολλά φιλιά. Γεια σας.